Έτσι λοιπόν, πώς θα παιχτεί τώρα το έργο? Εγώ έχω μία αρρώστια. Πώς αυτή εγώ μπορώ να τη θεραπεύσω? Για να δούμε. Υπάρχουν δύο τρόποι να δουλέψεις με μία αρρώστια. Η μία είναι η αλήθεια και η άλλη να παίζει με τα ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι εάν θες να θεραπεύσεις μία αρρώστια, αυτό που κάνεις είναι να ανοίγεις το σώμα σου στη θεϊκή σοφία. Του λες, επιστρέφω σε σένα Θεέ μου και επιτρέπω να περάσει μέσα η σοφία σου για να μπορέσουν τα κύτταρά μου να υποστηρίξουν την αλήθεια σου, παύλα αλήθεια μου. Δηλαδή, σταματάω τη μάχη, κάνω για λίγο ειρήνη και λέω, ανοίγω τι, τον εαυτό μου να εισέλθει μέσα το φως που έχω χάσει. Δηλαδή να αποκατασταθεί το ενεργειακό μου πεδίο. Ξεκουμπώνω, το σώμα μου και αφήνομαι πού, στο πρωτογενές υλικό από το οποίο δημιουργήθηκα. Δηλαδή, θεϊκή, ψυχική ενέργεια. Αγόρι μου, πόσα κιλοβάτ κατέστρεψες? 10. Πού θα πας να τα πάρεις? Από την πηγή. Από πού θα πας να αγοράσεις? Εξηγήστε μου εσείς, από πού θα πας να αγοράσεις ψυχική ενέργεια? Από την πηγή. Ναι, θα πει κάποιος τώρα. Δηλαδή από το Θεό που έχω στο μυαλό μου, αφήστε τις βλακίες. Αυτό που έχει στο μυαλό σου δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει πραγματικότητα. Για ενέργεια μιλάω. Αυτό είναι χαστούκι. Σε παρασύρει, είναι δύναμη. Οπότε θα λάβεις μέσα ό,τι ακριβώς χρειάζονται τα κύτταρά σου για να μπορέσουν να επανέλθουν στην προπολέμου κατάσταση. Αυτό όμως προϋποθέτει μια εμπιστοσύνη. Πώς να αγδηθώ εγώ απέναντι στο Θεό? Και ποιος είναι τώρα αυτός ο Θεός για τον οποίο μιλάς εσύ? Και τι θα μου κάνει? Τι θα ήθελες, αγόρι μου? Θα ήθελες να κάτσουμε να το εξηγήσουμε λιγάκι. Να το συζητήσουμε. Τι θα κάνεις σήμερα? Δηλαδή, τι θες να μάθεις? Πώς θα με θεραπεύσεις? Θέλω να ξέρω. Δηλαδή, θέλω να ξέρω πρώτα απ' όλα από πού πηγάζει η αρρώστια. Σε πρώτη φάση θες να βάλεις την πληροφορία πού? Σε μυαλό σου. Θέλω να ξέρω το αίτιο. Θα σου το πω το αίτιο. Και, ναι, αν ξέρω το αίτιο, τότε ίσως μπορώ να κάνω κάτι. Γι' αυτό το λόγο θέλετε να μαθαίνετε το αίτιο. Γιατί το επόμενο βήμα είναι ότι εσείς θα θέλετε τι να κάνετε? Να το διορθώσετε. Μα εσύ δεν μπορείς να το διορθώσεις. Μα όχι, άμα μου πεις, ας υποθέσουμε ότι το ότι πίνω πολύ είναι το πρόβλημα, θα σταματήσω να πίνω. Παράδειγμα. Είναι το ότι πίνεις κρύβει μέσα πάρα πολλά πράγματα. Κρύβει ότι θες να αναρκώσεις τον εαυτό σου, να μειώσεις συναισθήματά σου, μπορώ να σου πω 5.000 πράγματα. Δόξα τω Θεώ, η ψυχανάλυση έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα. Μπορώ να σου το εξηγήσω, ωραία, και το έμαθες. Τώρα τι θα κάνεις? Έμαθες, παραδείγματος χάρη, ότι παίρνεις ναρκωτικά γιατί η μάνα σου σε έχει εγκαταλείψει. Οπότε η ηρωίνη είναι η υγρή μάνα. Περνάει μέσα στις φλέβες σου για πρώτη φορά ζεστασιά, όπως θα έπρεπε να είναι η μητρική ενέργεια. Και εσύ, επειδή δεν το έχεις βιώσει αυτό το πράγμα, τρυπάς τις φλέβες σου και βάζεις τη μάνα σε υγρό. Στόπα και.
Τώρα θα πάρω. Μα πώς δεν θα πάρεις, δεν γίνεται. Τώρα που το ξέρω, τι θα κάνω, κάνε κάτι μπορείς. Γιατί όμως είναι σημαντική η πληροφορία? Γιατί αν θα τη βάλεις στο νου, ο νους αισθάνεται δυνατός πάλι. Α, ωραία, γνωρίζω. Άρα θέλετε να γνωρίζετε. Όχι να αφαιθείτε. Όταν το ξεκίνησα να μιλάω, έλεγα, μπορείς να μου τα δίνεις αυτά που έχω να πω μία μέρα πριν. Και μου λέγε, γιατί θέλεις μία μέρα πριν? Για να δω τι θα πω. Δεν πιστεύω να μου πεις καμιά μαλακία εκεί μέσα να την πετάξω και να αρχίζουν τώρα οι άλλοι να πετάνε πέτρες. Δηλαδή μου λέει, τι θέλεις να λογοκρίνεις? Ναι, αυτό θέλω. Εάν γνωρίζω τι θα πω, θα το μεταφράσω έτσι ώστε να το φάνε πιο γλυκά. Δηλαδή, να μην μιλήσω για Θεό, να μιλήσω ας πούμε για ενέργεια. Να μην μιλήσω ας πούμε για Χριστό, να μιλήσω για χριστική ενέργεια. Έτσι ώστε να μπορώ να μην γλωτσίσει το αγόρι. Οπότε μπορείς να μου το δίνεις σε παρακαλώ μία μέρα πριν. Να αλλάζω το κείμενο. Ο νους, επειδή φοβότανε, ήθελε να γνωρίζει εκ των προτέρων, σωστά? Αυτό κάνετε, πληροφορίες ζητάτε. Λες, πες μου εμένα και εγώ ξέρω τι θα κάνω. Μα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αν μπορούσε, το έχεις κάνει. Μόλις λοιπόν πάρεις μία πληροφορία, το επόμενο βήμα είναι ωραία. Εάν η πληροφορία είναι light, δηλαδή ας πούμε κόψε λίγο το φαγητό το βράδυ, εντάξει, αυτό το παλεύω. Εάν τα πράγματα όμως γίνουν λίγο πιο ακραία, θα πάω στο ποτέ στο γιατρό, θα σου πει, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Για κάποιο λόγο έχετε καταστρέψει το σηκώτη σας. Έχετε 1-2 μήνες, πρέπει να το αφαιρέσουμε. Εκείνη τη στιγμή μπαίνεις πού? Στο φόβο, στον τρόμο. Εάν σε φοβήσω, μπορώ να σου πάρω έστω και τα λίγα χρήματα που έχεις για να σε χειρουργήσω, σωστά? Στατιστικά μιλάει ο γιατρός. Άμα ήταν έτσι στατιστικά με τον πουλά, πέσανε έξω 1 μήνα. Του είπανε 12 μήνες. Γιατί, γιατί κατάφερε να ξεζουμίσει ίσως ακόμα και τα νύχια των ποδιών του για να μπορέσει να μείνει στη ζωή, ή γιατί βρήκε τρόπους να αντλεί ψυχική ενέργεια μέσα από το κοινό, μέσα από τη λύπηση, μέσα από τη μάχη, να πάρει λίγο ενέργεια έτσι ώστε ο κατήφορος να μείνει ακαριαίος και να γίνει σε ένα χρόνο. Γιατί αν με κάνεις να σε λυπηθώ, σαν ήρωας που παλεύεις, χωρίς να έχεις την αξιοπρέπεια να πάρεις την ευθύνη του εαυτού σου, τότε θα πάρεις τη συμπόνια μου, τη σκέψη μου, και αυτό είναι ψυχική ενέργεια. Οπότε να γιατί ο ένας μήνας έγινε 12 μήνες, γιατί κάποιοι καταθέσανε τη συμπάθειά τους. Εκεί ανοίγεις όμως, δεν σε χαλάει. Γιατί δεν σε χαλάει? Γιατί δεν ανοίγεις να πάρεις τη συμπόνια, να πάρεις την θλίψη, τη λύπηση του άλλου? Γιατί αυτό τι πρημοδοτεί? Το μυαλό μου. Το να με λυπούνται είναι μέσα στο πλαίσιο της κουλτούρας μου. Άρα για να περπατήσω το δρόμο να με λυπάσαι, να πάω στο επόμενο στάδιο, θα ζητήσω την ψυχική ενέργεια από τους γύρω, μήπως με λυπηθούνε και μου δώσουνε κάτι για να πάω στο επόμενο στάδιο. Δηλαδή τι, να πεθάνω σαν ήρωας. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να ζήσεις, το ζητούμενο είναι το πώς θα πεθάνεις. Ω, καλά. Μες στην πλάνη, χαθήκαμε. Yeah.
Έτσι, με όλα αυτά, σε αυτό το δρόμο του μυαλού θα έχουμε ολόκληρα πανηγύρια. Θα έρθει η ιατρική που θα κάνει στατιστική. Πόσοι πεθαίνουν και σε πόσους μήνες. Ωραία, γνωρίζουμε. Πώς κερδίζουμε χρόνο με αυτές τις 10 εγχειρήσεις. Okay. Το ότι εγώ μπορώ και δίνω ζωή 10 μήνες παραπάνω με κάνει Θεό. Ηλίθιο με κάνει. Ναι, αλλά θα πάρω όμως λιγάκι τη δόξα του Θεού για λίγο, γιατί εκεί που θα πέθαινες αύριο, θα πεθάνεις ένα χρόνο. Παίζω με το Θεό. Να πάω στην εκκλησία, τέκνον μου πρέπει να μετανοήσεις. Ο Θεός σε τιμωρεί, οι αμαρτίες μεγάλες. Τι λες ρε. Αυτό έχεις να μου πεις, να με πας παρακατώ. Να με βάλει σε μία ενοχή. Άγνοια έχω, απλά εμφανίστηκε η αρρώστια για να μου δηλώσει κάτι. Τώρα πρέπει να με μαστιγώνεις, ναι, ήτανε θέλημα Θεού. Όλη η προπαγάνδα. Αν είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει να αρρωστήσεις. Ο Θεός δεν σε αρρωσταίνει. Εσύ αρρωσταίνεις τον εαυτό σου. Γιατί σου έδωσε την ενέργεια για να πας αυτή την καρέκλα και εσύ διαλέγεις επί μόνο στην άλλη. Τι σχέση έχει αυτό με τον Θεό? Ο Θεός σου δίνει την ελεύθερη βούληση. Σου λέει πάρε ένα κέρμα και δες που θα το καταναλώσεις. Εσύ έχω να πάρεις ναρκωτικά. Γιατί είναι θέλημα Θεού το ότι αρρωσταίνεις? Εάν το κάνεις δημιούργημα ψυχής, θα σου πει πάρε κι άλλο. Γιατί μου δίνεις κι άλλο? Γιατί πας καλά. Το περπατάς το έργο στη σωστή κατεύθυνση. Εδώ ο Θεός τι κάνει? Δεν δίνει. Σου λέει σου έχω δώσει 10, αλλά επειδή εσύ τα χαλάς άσκοπα, δεν σου δίνω άλλο. Και επειδή δεν σου δίνω άλλο, θα σβήσεις και θα πεθάνεις.